πούμε κατευθείαν στο πνεύμα της διάλεξης και για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι είναι πολύ καλό που ήρθα επειδή τους το είπα. Εγώ ήρθα από συμφέρον. Δηλαδή, ασχολούμαστε με θέματα υψηλής στρατηγικής που αφορούν την Ελλάδα, που αφορούν το μέλλον της και μέσα σε αυτά τα θέματα υπάρχει το θέμα της ΑΟΣ και για το θέμα της ΑΟΣ εγώ ως εγωιστής θα πρέπει να έχω πολλούς ανθρώπους που είναι καλοί στον τεχνικό τομέα. Καταλάβατε πώς το πάμε. Άρα ξαφνικά λοιπόν η Ελλάδα θα αναζητά τεχνικούς σε τομείς που δεν το φαντάζεται ακόμα ότι είναι σημαντικό και το παραδοσιακό σχήμα του τύπου θα πάνε όλοι για να γίνουν γιατροί και νομικοί, αυτό θα σταματήσει και θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Αν θα μου πείτε αυτό μπορεί να είναι πρόωρο, αλλά η διαφορά ποια είναι. Εσείς είσαστε προς το παρόν τα πρωτάκια. Πρώτη Δευτέρα. Και τα δευτεράκια θα τα βάλω εδώ, που σημαίνει ότι δεν θα τελειώσετε σήμερα, έτσι δεν είναι. Αλλά να σκεφτείτε ότι τώρα, σήμερα που μιλάμε, που είμαστε 8 Δεκεμβρίου, αύριο θα μιλήσουν τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος, για το θέμα της ΑΟΣ μαζί. Είναι ανοιχτό. Ποια είναι η ιδέα. Θα μιλήσουν για αυτό το θέμα που βλέπετε εκεί πέρα, το χάρτη. Άρα, θα το πω λίγο πιο μεταφορικά στην αρχή. Ας πούμε ότι είστε κωμικός, αλλά δεν παίζετε καμία κωμική παράσταση. Ναι, είστε άχρηστος. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται κάποιος και σας λέει, θα έχουμε πολλές κωμικές παραστάσεις που θα παιχτούν, αλλά από ό,τι φαίνεται όλοι έχουν εξειδικευτεί στην τραγωδία και δεν θα έχουμε αρκετούς. Και αυτοί που κάνουν πρόβες τώρα το κωμικό, να σκεφτούν ότι μάλλον θα είναι πολύ χρήσιμη σε λίγο καιρό. Άρα, για να σας το δείξω αυτό πώς πάει, και είναι μερικοί από εσάς που μπορεί μετά να σκεφτούν να πάνε και στην Κύπρο αυτή την περίοδο, πριν από μερικά χρόνια, στην Κύπρο, σε επίπεδο πανεπιστημίου, αλλά και τεχνικό, άρα τεχνικό, bachelor, master και PhD, δεν υπήρχε τίποτα για την ενέργεια. Τίποτα. Μηδέν. Στα 6 πανεπιστήμια. Ξαφνικά εμφανίστηκαν διπλώματα για τεχνικούς, για bachelor, για master, για PhD που αφορούν ενέργεια και υδρογονάνθρακες. Ένα πράγμα που δεν μπορούσαν να φανταστούν καθόλου οι Κύπροι είναι να βλέπουν διαφημιστικά στους αυτοκινητόδρομους για αυτούς τους τομείς. Άρχισαν να αγγίζουν και τους υδραυλικούς. Οι υδραυλικοί τώρα στην Κύπρο μπορούν να κάνουν εξειδίκευση φυσικού αερίου. Άρα για όσους από εσάς που έχουν μερικές τεχνικές γνώσεις, ακόμα και βασικές, ο υδραυλικός συνήθως ασχολείται με νερό. Άρα η βαρύτητα πάει από κάτω, που σημαίνει ότι όλες οι γωνίες που σας βάζει μέσα στο σπίτι χρησιμοποιούν την ιδέα ότι το νερό πάει κάτω. Όταν θα βάλετε φυσικό αέριο, όλα πάνε πάνω. Είναι όλα ανάποδα. Άρα θέλει κάποιον να σας το δείξει για πρώτη φορά και μετά στη συνέχεια να κάνετε αυτές τις σωληνώσεις. Για τις σωληνώσεις, αλλά όχι ακόμα και για τη συγκόλυση. Συγκόλυση, εντάξει. Έχουν κάνει συγκόλυση ήδη τώρα, μερικοί ή όχι. Μερικοί, ναι. Μερικοί, όχι. Ποιος έχει κάνει συγκόλυση. Όχι εδώ. Ποιο μετά. Πρέπει να είναι στο ΣΕΤ. Είναι στα εργαστήρια. Είναι τώρα. Στο εργαστήριο. Α, είναι μέσα σε εργαστήριο. Είναι. Εντάξει, όχι, εδώ. Είναι όχι εδώ, σε άλλο σχολείο, σε άλλο κτίριο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό όσον αφορά την κοινωνία. Όταν πείτε, ας πούμε, εγώ είμαι συγκολητής, όλος σου λέει, εντάξει, τι είναι αυτό, του εξηγείς τι είναι, λες, αυτό είναι. Ωραία. Μετά, όλοι μας θέλουμε να έχουμε κινητό. Εντάξει. Μόνο που το κινητό έχει 17.000 συγκολήσεις.
Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί το συγκολητή τον θεωρούμε ότι εντάξει, δεν κάνει και τίποτα το σπουδαίο, αλλά το κινητό δεν λειτουργεί χωρίς συγκολήσεις. Άρα κάναμε πρώτα απ' όλα τις συγκολήσεις αρχικά στο χέρι, μετά κάναμε μηχανές, μετά κάναμε πληροφορική, εφόσον μερικοί είχαν και αυτό το σεμινάριο που σας είπε με τις τρεις διαστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε, αν χωρίς να ξέρω τι έχει υποθεί, ο τομέας της εκτύπωσης σε τρεις διαστάσεις είναι το μέλλον. Θα το σκεφτείτε. Και σε τρεις διαστάσεις και με μέταλλο. Τώρα είμαστε ακόμα λίγο ωριακά πάνω σε αυτό. Με μέταλλο και πράγματα που μπορούν να κινηθούν. Και αυτό είναι μια δυσκολία. Προς το παρόν είμαστε λίγο στο στατικό. Άρα όσοι κοιτάξουν αυτόν τον τομέα, γιατί είχα και μαθητές που ασχολήθηκαν και με τις πατέντες, υπάρχουν πολύ νέα πράγματα. Χρειαζόμαστε πολύ νέες ιδέες και χρειαζόμαστε τεχνικούς. Θα επιμένω αυτό το πράγμα γιατί έχουμε τώρα μια τάση να θεωρούμε ότι δεν κάνουν τίποτα σε σχέση με το κλασικό και σιγά σιγά θα αναρωτιόμαστε τι κάνουν το κλασικό. Ο τεχνικός λοιπόν ξαφνικά στην Κύπρο έγινε μια προστιθέμενη αξία. Αλλά ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης? Είναι μερικοί που έχουν κάνει πολύ ωραίες σπουδές σε ένα λανθασμένο πλαίσιο και είναι άνετοι. Και τώρα κάνουν νέες σπουδές, τεχνικές, για να πιάσουν δουλειά. Διότι οι δουλειές που προτείνονται είναι περισσότερες από αυτούς που έρχονται. Δίνω ένα παράδειγμα. Ένας σταθμός γεώτρησης και εξόρυξης. Άρα γεώτρησης τι είναι, τρυπάω. Εντάξει, αλλά είναι ένα τρεπάνι, είμαστε στα offshore, τρυπάω γη με ένα γεωτρύπανο, το οποίο είναι πολύτιμο. Να ξέρετε ότι η αξία ενός γεωτρύπανου είναι 1,2 δις. Είναι γεμάτο διαμάντια και ειδικά κράματα. Αυτό λοιπόν την ώρα που το χρησιμοποιώ, που πρέπει να έχω τεχνικούς, να ξέρετε ότι μέσα σε έναν σταθμό τέτοιου τύπου δουλεύουν 800 άτομα. Αυτά τα 800 άτομα, επειδή η αξία του χρόνου είναι σημαντική, ξοδεύουμε την ημέρα 450.000 την ημέρα τη δράση και 600.000 την ημέρα αν είναι φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Αυτοί που είναι μέσα δουλεύουν 3 φορές 8. Δηλαδή ο καθένας κάνει το οχτάρι και είναι συνεχόμενο. Γιατί η πλατφόρμα κοστίζει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να τη σταματάμε για να πάνε να κοιμηθούν. Άρα κοιμούνται άλλοι και συνεχίζουν. Για να καταλάβετε λοιπόν τι θέλουμε. Για να κάνετε μια γεώτρηση, το κάνετε τουλάχιστον για 4 μήνες. Για 4 μήνες αυτοί είναι full, όλοι full. Άρα σε ποιους τομείς? Βέβαια έχετε τις συγκολήσεις για έναν πολύ απλό τρόπο και λόγο. Βάζετε σωλήνα. Τρυπάτε, βάζετε σωλήνα. Τρυπάτε, βάζετε σωλήνα. Ο σωλήνας πάει και ένας πάνω στον άλλο. Και κάνουμε τηλεσκοπικό. Μεγάλο, πιο μικρό, πιο μικρό, πιο μικρό. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν και με τεχνικές συγκόλησης και με τεχνικές που αφορούν τον πετό, γιατί πάει γύρω-γύρω έχει πετό. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι πια θεωρητικά, είναι πολύ πρακτικά. Τελειώνει αυτή η διαδικασία. Μπαίνουμε τώρα σε έναν σταθμό εξόρυξης. Σταθμός εξόρυξης. Χρειάζεται 4.500 άτομα για να φτιαχτεί, για να κατασκευαστεί. Okay. Και χρειάζεται 100.000 άτομα για να λειτουργεί. Αυτά τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Σας υπενθυμίζω ότι στην Κύπρο, επειδή είμαστε σε φάση να γίνει αυτό το πράγμα, το σκεφτόμαστε, να θυμάστε ότι πάνω κάτω ο πληθυσμός είναι 600.000, ότι οι άνεργοι είναι 60.000 και ότι ένας σταθμός απορροφά 100.000. Βλέπετε το τεχνικό θέμα που έχουν. Ωραία. Αυτό σημαίνει, το λέω τώρα για τους Έλληνες της Ελλάδας, τους Ελλαδίτες όπως λένε εκεί πέρα, ότι εσείς αν έχετε γνώσεις τεχνικές, αν έχετε βιώματα, γιατί έχετε κάνει σεμινάρια που είναι τέτοιου τύπου, επειδή είσαστε στην ίδια γλώσσα, είσαστε στο ίδιο πλαίσιο του ελληνισμού, είναι πολύ πιο εύκολο να βρείτε δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Άρα τώρα, για να το δείτε πώς πάει, η Κύπρος έχει βγάλει αυτά τα 13 οικόπεδα. Στα 13 οικόπεδα έχει κάνει συμβόλαια στο 2, 3, 9, 10, 11, 12. Για να καταλάβετε λίγο την τάξη μεγέθους των συμβολέων. Όταν κάνουν ένα συμβόλαιο, είναι τα σεισμικά αγοράζουν πρώτα, άρα αυτό, να θυμάστε, χρειαζόμαστε ανθρώπους που κάνουν πληροφορική,
Χρειαζόμαστε ανθρώπους που ασχολούνται με τις πέτρες, γεωλογία, τεχνικά όμως, πρακτικά, και χρειαζόμαστε επεξεργασία εικόνας. Για όσους δεν το πιάνουν με την πρώτη, είναι πολύ απλό, είναι όπως είναι η ακτινογραφία στην ιατρική. Βλέπεις μια ακτινογραφία και το κοιτάς εσύ και λες τι έχεις, σκιές, δεν έχει τίποτα. Και όσο σου λέει, έχει πρόβλημα μέσα στις σκιές. Άρα, επειδή έχει την τεχνογνωσία αυτός, βλέπει το ίδιο αντικείμενο και καταλαβαίνει τι έχει. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Κάνουμε πρώτα σεισμικά. Μετά, οι εταιρείες αγοράζουν τα σεισμικά, πληρώνουν. Μετά κάνουν συμβόλαιο, το οποίο είναι το bonus υπογραφής, θα δοθεί. Άρα, η Ένικο Γκάζ για το 2, 3 και 9 πλήρωσε στην Κύπρο 150 εκατομμύρια ευρώ. Και η Total για το οικόπεδο 10 και 11, 24 και 24 συνολικά η Κύπρος κατάφερε να πιάσει 200 εκατομμύρια ευρώ με δύο συμβόλαια. Άμα το κοιτάξετε τώρα στον άλλο τομέα που είναι τα μεταλλεία στην Ελλάδα, τα μεταλλεία στην Ελλάδα, μα βάλετε όλα τα μεταλλεία στην Ελλάδα και κοιτάξτε πόσες είναι οι απολαβές της Ελλάδος, θα καταλάβετε ότι είναι 2 εκατομμύρια το χρόνο. Που σημαίνει ότι η Κύπρος με δύο συμβόλαια μέσα στον ίδιο χρόνο πήρε τα λεφτά που παίρνει η Ελλάδα σε έναν αιώνα. Αυτό δεν σας το δείχνω για να καταλάβετε ότι τα πάνε καλύτερα από τους Ελλήνες, είναι απλώς να σας πω ότι ο τομέας των υδρογονατάκων τα μεγέθη είναι πολύ πιο ψηλά. Άρα είπαμε για το γεωτρύπανο, είπαμε για το καράβι. Μπαίνουμε τώρα στο πλαίσιο της γεώτρησης και τώρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η αξία των κοιτασμάτων, αλλά το κοίτασμα Αφροδίτη που είναι στο οικόπεδο 12 έχει μια αξία μεγαλύτερη από 100 δις. Όταν κάνετε τη γεώτρηση επειδή είστε offshore μες στη θάλασσα, ξοδεύετε το μισό. Είναι τεράστια ποσά, εντάξει. Λοιπόν, και μετά η συμφωνία που έχει γίνει με την Nobel Avner Delek και με την Κύπρο είναι το 80% είναι για την Κύπρο, το 20% για την εταιρεία. Όταν λοιπόν η εταιρεία κάνει τη γεώτρηση, μετά τι γίνεται. Έρχεται ο σταθμός εξόρυξης και εδώ χρησιμοποιούμε τις ντόπιους. Γιατί? Γιατί στην γεώτρηση χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους της εταιρείας. Μπορεί και εσείς να δουλεύετε σε τέτοια εταιρεία, αλλά αυτοί μετακινούνται συνεχώς και κάνουν τρύπες. Ωραία. Εφόσον τις έχουν κάνει, έρχεται άλλη πλατφόρμα, η οποία αυτή δεν κάνει τρύπα, αυτή ρουφάει. Συνδέεται με αγωγό και πηγαίνει σε σταθμό ή μπορεί να πάει και σε καράβι. Ωραία. Αυτό έχει σχέση και με τα ναυτιλιακά. Όσοι από εσάς ενδιαφέρουν για τα ναυτιλιακά, να κοιτάξουν ειδικά τα καράβια που ονομάζουμε LNG. Με υγροποιημένο φυσικό αέριο, μην κάνετε μια εξειδίκευση σε άλλον τομέα. Αυτά είναι που είναι η μεγάλη πόλη σε αυτή την περίοδο και σε αυτόν τον τομέα χρειαζόμαστε ανθρώπους τεχνικούς εξειδικευμένους. Και είναι κρίμα να μην το ξέρετε αυτή την περίοδο. Θα σας υπενθυμίσω ότι από το 2012 οι εφοπλιστές της Ελλάδος έχουν κάνει τις περισσότερες παραγγελίες καράβια LNG στον κόσμο. Να μην νομίζετε ότι είναι απλώς μια περίπτωση. Άρα, όταν έχετε αυτά τα δεδομένα, τι μπορείτε να σκεφτείτε. Εγώ το λέω ανοιχτά, λέγοντας ότι υπάρχει ο καθένας μας, έχει μερικές τάσεις ή έχετε βιώματα που έχετε, τα έχετε καταφέρει, τα έχετε καταφέρει, δεν μας ενδιαφέρει, είναι απλώς αυτή η ιστορία σας, όμως εσείς πρέπει τώρα να επενδύσετε πάνω σε αυτή την ιστορία. Άρα, αν έχετε τάσεις σε έναν τομέα, γνωρίζοντας ότι ο τομέας θα ανοίξει, μπορεί εσείς να είστε ακριβώς όπως κάνουμε με τη σανίδα, με το σέρφινγκ. Κάνεις σέρφ. Είσαι μπουμπούνας. Περιμένεις να έρθει το κύμα και μετά μπαίνεις μέσα. Μηδέν. Δεν είσαι μπουμπούνας. Μπαίνεις μέσα ενώ δεν έχει κύμα. Θα σου λέει, μα τι κάνεις αφού είσαι εκεί μέσα, τι κάνεις, δεν έχει κύμα. Λέει, εγώ προετοιμάζομαι. Μετά ξέρετε πώς κάνω. Είναι πάνω στη σανίδα και κάνουν αυτές τις κινήσεις. Θυμάστε. Όταν τους βλέπετε αυτό, δεν είναι και τόσο θεαματικό, λέτε μα τι κάνουν. Σανίδα. Άμα δεν κάνουν αυτή τη σανίδα, όταν έρχεται το κύμα, το χάνουν. Εδώ λοιπόν, τι προσπαθώ να σας πω. Θα έρθει ένα μεγάλο κύμα που ονομάζεται ΑΟΣ. Για το οποίο οι περισσότεροι από εσάς δεν έχουν ιδέα τι είναι.
επειδή δεν τους το έχουν εξηγήσει τόσο πολύ. Αλλά εδώ τα έχουμε τα δεδομένα. Άρα, για να καταλάβετε αυτό που έλεγαμε την Κύπρο, το 2004 η Κύπρος θεωρούσε ότι δεν έχει φυσικό αέριο. Πριν 11 χρόνια. Θεωρούσαν μάλιστα κομματικά ότι ο πρόεδρος που το προωθούσε έλεγε φούσκι. Το ωραίο είναι ότι οι δύο επόμενοι πρόεδροι που του έλεγαν ότι έλεγε φούσκες, είναι αυτοί που διαχειρίζονται το φυσικό αέριο. Έτσι. Λοιπόν, άρχισε να κάνει συμφωνίες. Έκανε μια συμφωνία με την Αίγυπτο, οριοθέτησης. Έκανε μια συμφωνία με το Λίβανο. Έκανε μια συμφωνία με το Ισραήλ και αυτά τα κομμάτια που βλέπετε, τα συμφωνίες τις έκανε το 2003, 2007, 2010. Τα οικόπεδα τα έβγαλε το 2006-2007 και μετά άρχισε τις πρώτες συμφωνίες. Η πρώτη γεώτρηση έγινε 1η Οκτωβρίου 2011. Κανένας στην Κύπρο δεν πίστευε ότι υπάρχει φυσικό αέριο, εκτός από τους ειδικούς. Ξαφνικά, το Δεκέμβριο βρίσκουμε φυσικό αέριο στο κοίτασμα Αφροδίτη. Είναι μεγάλη έκπληξη ή δεν είναι μεγάλη έκπληξη? Είναι τεράστια έκπληξη για τον πολιτικό χώρο και για τον λαό που νόμιζε ότι δεν υπάρχει τίποτα και είναι βέβαια επιβεβαίωση δεκαετιών των γεωλόγων. Άρα, θα δω αν έχουμε εδώ, είναι ακόμα πιο ωραίο. Θέλω να φανταστείτε ότι δεν έχετε ιδέα για αυτά και ξαφνικά μιλάμε για αυτό. Άρα λέτε, α, και στην Κύπρο, αλλά κοιτάξτε όμως τι έχει γίνει. Αυτό εδώ ήταν το 2006, αυτό ήταν το 2009, αυτό ήταν το 2010, αυτό ήταν το 2011 και αυτό ήταν το 2015. Πόσο κόπανος πρέπει να είσαι για να μην καταλάβεις ότι αυτά πάνε μαζί. Και προσέξτε, αυτό έχει γίνει πριν εκατομμύρια χρόνια. Και ρωτάω τώρα, σας ξαφνιάζει που εδώ θα γίνουν και άλλες γεωτρήσεις? Δεν θα σας το δείξω τώρα προηγουμένως. Όταν το βλέπετε έτσι, λέτε αυτός είναι κουτάκι, δηλαδή τι κάνω. Το κοίτασμα ζώο βρέθηκε εδώ. Άμα τα βλέπετε τώρα, θα καταλάβετε γιατί ξαφνικά η Total θα τρυπεί στο 11. Γιατί θα είναι δίπλα από αυτό. Καταλάβετε. Άρα είναι μερικά πράγματα που δεν τα βλέπουμε. Αυτές είναι νέες κακέρες που εμφανίζονται, στις οποίες δεν δίνουμε καμία σημασία, αλλά χρησιμοποιούν πολύ τεχνογνωσία σε διάφορους τεχνικούς τομείς, που αυτό δεν έχουμε ακόμα επάρκεια. Για ποιο λόγο? Γιατί οι ίδιοι οι δικοί μας, ακόμα και στα τεχνικά, ακόμα και στα λύκια, όχι βέβαια σε αυτό εφόσον με φέρετε εδώ, δεν δίνουν μεγάλη σημασία στο τι θα γίνει. Άρα, π.χ. είναι μερικοί από εσάς που πάνω κάτω θα ήθελαν να βρουν δουλειά τώρα. Άμα μπορούσαν να βρουν δουλειά χωρίς να πάνε στο νυχτερινό, θα πήγαινε κατευθείαν στη δουλειά, δεν είναι? Okay. Αλλά μερικοί από εσάς θα καταλάβουν ότι τους συμφέρει να τελειώσουν εδώ, να είναι πιο έτοιμοι, γνωρίζοντας τι θα γίνει μετά. Άρα, εδώ το σενάριο που οργανώνεται. Αύριο θα μιλήσουν για αυτό το σημείο. Άρα το βράδυ που θα είστε στις ειδήσεις ή αύριο θα ακούσετε ότι ο πρόεδρος εδώ της Κύπρου, ο ανάλογος της Αιγύπτου και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας στην Αθήνα θα βρεθούν για να μιλήσουν για αυτό το σημείο. Να μιλήσουν για αυτήν εδώ τη γραμμή οριοθέτησης, 48,6 χιλιόμετρα, για αυτήν εδώ που είναι 8 ναυτικά μίλια και για αυτήν εδώ που είναι η επαφή με την Αίγυπτο. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν οικόπεδα εδώ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μετά από αυτές τις διαπραγματεύσεις, όταν κάνουμε τις οριοθετήσεις, εδώ θα υπάρχουν οικόπεδα. Όπως τα βλέπετε και νότια της Κρήτης. Άρα, για να μιλήσουμε για την Κρήτη τώρα. Πολλοί από εσάς θεωρείτε ότι η Κρήτη είναι πολύ καλή γιατί είναι μεγάλο νησί. Αυτό πρέπει να είσαι χαμηλού επίπεδου, γιατί φαίνεται σε όλο σου ότι είναι μεγάλο νησί, δεν είναι ανάγκη να το πεις. Το θέμα ποιο είναι. Θα τσακιστεί ο Στέλιος με αυτά που θα πω τώρα, αλλά τέλος πάντων. Βλέπετε πως έχουν βγει τα οικόπεδα. Άρα, άμα κοιτάξετε την αξία του φυσικού αερίου και του πετρελαίου εδώ,
είναι πάνω κάτω 1 δισεκατομμύρια βαρέλια. Εδώ είναι 2. Εδώ 20. Στο πιο συντηρητικό. Για εδώ να καταλάβετε, σε αυτή τη ζώνη μόνο, από αυτά που έχουμε υπολογίσει, είναι φυσικό αέριο και πετρέλαιο για κατανάλωση για 450 χρόνια. Άρα για να καταλάβετε τι εννοούμε ενεργειακή κατανάλωση σε αυτό το επίπεδο. Κοιτάζουμε τι ξοδεύει η Ελλάδα κάθε μέρα σε ενέργεια. Από όλο. Ρεύμα, μαζούτ, ό,τι θέλετε. Και αυτό το λέμε ενεργειακή μέρα. Εδώ στο κατάκολο που έχουμε βρει πετρέλαιο, το ξέρω από το 1982 και τώρα θα γίνει η εξόρυξη, όταν θα το βρουν όλο, όταν θα το κάψουν όλο, θα είναι 15 μέρες. Είδα και η κοπέλα τώρα σου λέει για 15 μέρες. Λοιπόν, 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδος για μια εταιρεία είναι τεράστιο. Να καταλαβαίνετε τι σημαίνει 450 χρόνια ενεργειακής Ελλάδος. Και αυτό σημαίνει πρακτικά τι. Σημαίνει... είστε όλοι από το Ηράκλειο? Όχι. Ποιος δεν είναι από το Ηράκλειο, να σηκώσει το χέρι. Εσείς. Ορεστία δεν έχω. Α, καλά. Εσείς είναι το ζεόλυτο, για άλλη. Άρα, όσοι είναι από το Ηράκλειο, όταν λέτε Ηράκλειο, ότι είστε από το Ηράκλειο, είστε από το Ηράκλειο μέσα ή από το Ηράκλειο το νομό? Το νομό. Εντάξει, τότε πρέπει να σας πω κάτι που μπορεί να σας στεναχωρήσει, να σκεφτείτε ότι θα είναι καλό να είστε Ηράκλειο από το νομό. Νότια. Ναι, νότια. Αν έχετε... Α, είναι μερικοί που λένε, εγώ το έχω. Λοιπόν, αν έχετε χωράφια η οικογένειά σας νότια, μην τα πουλάτε τώρα. Εξηγώ. Θα βλέπετε εδώ τα οικόπεδα, αυτά εδώ, έχουν όλα κοιτάσματα. Άρα θα το πούμε ότι δεν το πιστεύετε. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Θα πάμε λοιπόν στην Κύπρο και θα σας πω το εξής. Όταν έγινε η γεώτρηση στο 12, στη Λεμεσό έκαναν λιμάνι ειδικά για την εταιρεία Νόμπελ. Όταν έγινε η γιώτρηση στο 9, στη Λάρνακα έκαναν ειδικά αλλαγή στο λιμάνι για την Έννη, στη Λάρνακα. Όταν γίνεται η πλατφόρμα, χρειάζεται καράβια που πηγαίνουν έρχονται. Άρα χρειαζόμαστε υπηρεσίες, χρειαζόμαστε ανθρώπους που τρώνε. 800 άτομα που τρώνε συνεχώς, κάτι πρέπει να μεταφέρεις, δεν θα μείνουν. Άρα τρώνε, σωλήνες, μπετό, όλα αυτά πηγαίνουν έρχονται με 2 καράβια συνεχώς. Αυτό λοιπόν χρειάζεται ένα σταθμό εξυπηρέτησης. Αυτό πρακτικά για την Κρήτη θα είναι στο νότο. Στο νότο λοιπόν θα δημιουργηθεί λιμάνι. Με κατασκευές. Έχει ενδιαφέρον γιατί όσοι είναι από το βορρά ασχολούνται μόνο με τη μία φέτα της Κρήτης. Και δεν κοιτάζουν την κάτω φέτα. Άρα, θέλετε δεν θέλετε, όλα τα κοιτάσματα είναι από κάτω. Σε χαρούμενος τώρα, σε χαρούμενος τώρα. Είναι αυτό που ονομάζω εκδίκηση του νότου. Που σημαίνει πρακτικά ότι με αυτό που θα γίνει, θα είναι το εξής. Εμείς πάνω κάτω στην Κρήτη κοιτάζουμε μόνο το οριζόντιο. Αυτά εδώ τα κοιτάζουμε σπάνια. Εντάξει. Εκτός βέβαια για να διαχωρίσουμε τα σύνορα, τα ξέρετε. Λοιπόν, μπορεί να φανταστείτε ότι θα υπάρχει αυτοκινητόδρομος οριζόντιος. Τη φάτσα που κάνετε, εσείς πιστεύετε περισσότερο ότι θα έχει φυσικό αέριο από το να έχει αυτοκινητόδρομο οριζόντιο. Τέλος πάντων. Επειδή θα έχει φυσικό αέριο από κάτω, θα κάνουμε σταθμό από κάτω και μάλιστα θα υπάρχει και σταθμός υγροποίησης. Με 100.000 άτομα λειτουργία. Μόνο που μερικοί από εσάς δεν θα το ξέρουν και θα ασχοληθούν με άλλον τομέα. Αλλά δεν θα είναι έτοιμοι την ώρα που θα έρθει το κύμα και θα θεωρούν ότι εντάξει, εγώ θα βρω κάτι άλλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μια κοινωνία δεν πάει καλά, πώς το βλέπετε? Εκτός από τη μαρινάδα και τη μιζέρια. Πώς? Ανεργία. Όχι. Ψάχνει κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η ανεργία. Τα φαγάδικα.
γίνονται κάθε. Γίνονται όλο και περισσότερο. Άρα κοιτάξτε η βλακία της κοινωνίας πώς πάει. Λέει ο ΑΡΚ, επειδή έχουμε πολλούς άνεργους, επειδή δεν έχει πολλή δουλειά, επειδή κλείνουν τα μαγαζιά, εγώ που είμαι έξυπνος θα βγάλω φαγάδι. Το θέμα είναι ότι και ο διπλανός είναι έξυπνος. Και ο άλλος, το θέμα είναι ότι έχουν ακριβώς την ίδια νοημοσύνη και δεν είναι σπάζει κόκαλα. Δηλαδή μπαίνουν όλοι στη σειρά και κάνουν όλοι φαγάδικα. Που σημαίνει αντί μελετάνε την αγορά και λένε εγώ θα έχω τόσα φαγητά την ημέρα, θα είναι τόσα φαγητά διά τον έξυπνο. Είναι γιατί είναι μερίδιο αγοράς. Άρα τι βλέπω εγώ, άμα μετακινηθείτε λίγο σε άλλες χώρες, όταν οι χώρες πάνε καλά κλείνουν τα φαγάδικα. Και δημιουργούνται άλλα μαγαζιά που φαίνονται να είναι άχρηστα. Ρούχα. Βιβλία. Αυτά. Όταν λοιπόν είμαστε σε αυτή τη φάση, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο άλλος ποντάρει στο εξής γεγονός. Σου λέει, μπορεί και να κάνει οικονομία, να μην ξοδεύει λεφτά, αλλά σίγουρα τα τρώει. Αλλά είναι λάθος γιατί σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Άρα εδώ το θέμα ποιο είναι. Προετοιμάζεται η Ελλάδα, όπως έκανε και η Κύπρος, να μπει σε έναν άλλον κύκλο που είναι ο ενεργειακός κύκλος. Αυτός ο ενεργειακός δεν αφορά βέβαια μόνο τους υδρογονάπτες, αφορά και ακόμα και ανεμογέννητριες, ηλεκτρικό ρεύμα, όλο αυτό το πακέτο. Εντάξει. Αλλά θα ασχοληθούμε με τη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα που βλέπετε πριν την κοιτάζετε χωρίς να δώσετε μεγάλη σημασία. Πολλοί κριτικοί δεν δίνουν καν σημασία στη Γάβδο. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν κάναμε την τεμάχηση, την Γάβδο στο οικόπεδο 13, την κάνουμε εκτός, για να μην έχει δικαίωμα καμία εταιρεία να πάει εκεί πέρα. Άρα γίνεται ένα συμβόλαιο και πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Αυτά θα γίνουν. Το άλλο που θα γίνει είναι ότι θα συνδεθεί ηλεκτρικά η Κύπρος με την Κρήτη και η Κρήτη με την Αττική. Και να συνδεθεί έτσι είναι το λεγόμενο Interconnector Ευρωάζια, θα χρειαστούμε πάλι τεχνικούς. Όχι τεχνική που θα είναι μόνο στο καράβι, γιατί αυτό δεν σας ενδιαφέρει εφόσον δεν είστε στο καράβι, αλλά θα είναι η τεχνική ντόπιοι, γιατί θα κάνουν αναβάθμιση του δικτύου τοπικά για να μπορεί να αντέχει. Το Interconnector Ευρωάζια θα μεταφέρει 2 GW. Είναι τεράστιο. Κανονικά έχετε τεχνικές γνώσεις, ξέρετε τι είναι. Η σύνδεσή μας που υπάρχει με την Ιταλία είναι το καλώδιο Greta, αυτό μεταφέρει μόνο 0,5 GW και αυτό θα πρέπει να αναβαθμιστεί ή να αντέξει το άλλο. Το ρεύμα που θα έχουμε μέσα σε αυτόν τον αγωγό ηλεκτρικό, 60 κιλά το γραμμικό μέτρο. Χαλκό, διπλής κατεύθυνσης, μόνωση και οπτική ίνα. Μήκος πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Πόντιση με καράβι και ρομπότ που το βάζει από κάτω. Άμα κάνετε σεμινάρια η ρομποτική, είναι καλά να τα ξέρουν αυτά. Άρα μπαίνει το ρομπότ κάτω από το πυθμένα της θάλασσας, ένα μέτρο, σκάβει, βάζει τον αγωγό, κλείνει. Και το κάνει αυτό σε 1000 χιλιόμετρα. Επίσης, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε κάποιους τεχνικούς να ξέρουν να κάνουν τέτοια πράγματα, γιατί δεν θα τους πεις, ελπίζω το ρομπότ να βρει το δρόμο του μόνο του. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα προέρχεται από την καύση του μεθανίου. Από τα κοιτάσματα που θα έχουμε στην περιοχή πιο κάτω του Ισραήλ, όπως σας έδειξα προηγουμένως, της Κύπρου και της Κρήτης. Και θα πηγαίνει συνεχόμενο έτσι, θα πάει μέχρι την Αττική και θα έχουμε βέβαια και έναν άλλον αγωγό, ο οποίος θα ξεκινάει από αυτή την περιοχή, θα λέγεται ο EastMed. Ο EastMed πηγαίνει αυτήν εδώ την πορεία, εδώ κάνει έναν αγκώνα, εντελώς τυχαία, στα οικόπεδα εδώ, και μετά ανεβαίνει για να πάει στο τακούνι της Ιταλίας. Τώρα θέλω να σας εξηγήσω κάτι πολύ απλό. Ας πούμε ότι όλα αυτά δεν τα πιστεύω. Ποιος είναι ο μεγάλος καταναλωτής φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, υπάρχει. Είναι η Ιταλία. Η Ιταλία έχει ένα τεράστιο δίκτυο από πολύ παλιά και ακόμα και το δίκτυο που έχουμε στην Ελλάδα είναι από ιταλική επιρροή και τεχνογνωσία. Άρα η Ιταλία που είναι εδώ θέλει να υπάρχει αγωγός που έρχεται στο τακούνι της Μπότας. Για να έρθει πιο νωρίς, η Ιταλία είναι υποψήφια και έχει συμβόλαιο στο οικόπεδο 2, 3 και 9. Και ρωτάω τώρα,
Δεν είναι αστείο που οι Ιταλοί πιστεύουν αυτό που δεν πιστεύουμε εμείς και είναι από εκεί και πηγαίνουν εκεί για να τρυπήσουν και να βάλουν έναν αγωγό και το συνδέσει με αυτούς. Το λέω τώρα πιο απλά. Ας πούμε ότι έχετε ένα χωράφι και είστε κόπανος και θεωρείτε ότι δεν αξίζει τίποτα. Okay. Έρχεται ένας ξένος και λέει, μπορεί να βάλετε ντομάτες. Όχι. Να τις βάλω εγώ. Όχι. Να τις βάλω εγώ και να τις αγοράζω εγώ. Εντάξει. Είναι αυτό που θα κάνουμε. Απλώς είναι στο τομέα της ενέργειας, αλλά δεν μιλάμε για θέματα, μιλάμε για πράγματα που είναι. Άρα, γιατί ο Ιταλός που έχει κάνει τρύπες σε όλη την Ιταλία θέλει να πάει και στην Κύπρο και θέλει να πάει και νότια της Κρήτης? Γιατί ξέρει ότι υπάρχουν στρατηγικά κοιτάσματα. Το πιο ωραίο είναι ότι ο Έλληνας δεν το ξέρει. Άρα, μερικές φορές όπως το λέω στους μαθητές μου, όταν δεν έχεις ιδέα για τίποτα, κοίτα κάποιον που έχει ιδέα. Και ας το πούμε εσείς ότι είστε τώρα Ιταλοί, okay. Θα πηγαίνετε σε μια χώρα που θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα? Όχι. Είστε Ιταλοί μπουμπούνες. Και βέβαια θα πηγαίνετε να τους το πείτε σε αυτή τη χώρα ότι έχει κάτι. Ότι εσείς το έχετε ανάγκη το φυσικό αέριο. Έχετε ανάγκη από τις ντομάτες. Ξαφνικά λοιπόν βρίσκεται η κόπεδα που μπορούν να βάλετε πολλές ντομάτες. Λέτε, βάλετε το μάστερ, παιδιά. Εδώ ποιο είναι το πιο ωραίο? Έρχονται, μας βοηθάνε να φυτέψουμε τις ντομάτες, μας λένε ότι θα αγοράσουν το όλο και εμείς αναρωτιόμαστε, λέτε, να έχουμε ντομάτες ή να μην έχουμε. Να κάνω κυπουρική ή να μην κάνω κυπουρική. Και εδώ είναι το θέμα μας. Είναι ότι όλα αυτά γίνονται, άρα όσοι προτιμούν τα καράβια, να κοιτάξετε όπως είπαμε τα καράβια LNG. Όσοι τους αρέσει η χημεία, να κοιτάξουν οργανική χημεία και όχι ανόργανη. Γιατί? Γιατί το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι μόνο στην οργανική. Άρα βλέπετε την κοροϊδία να σας έχουν πει, ας πούμε, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, θα ήταν καλό να κάνεις αυτό και είσαι ακριβώς στο τομέα που είναι δίπλα από το χρήσιμο. Όσοι ασχολούνται με τα θέματα του τύπου γεωλογίας, και σας το λέω αυτό γιατί όταν θέλετε να κάνετε τέτοια πράγματα, μερικές φορές λέτε π.χ. Οι βάσεις είναι εκεί, εγώ είμαι στο τεχνικό, αυτό δεν έχει καμία σχέση με μένα, αυτό δεν μπορώ να πάω κτλ. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω παιδιά που έχουν αλλάξει πορεία και τελικά στο τέλος σας λένε εγώ είμαι μηχανικός. Αλλά δεν σας λένε από πού πέρασαν, σας λένε μηχανικός. Θα το ρωτάς, πώς μπήκες ακριβώς αυτό, μετά σας λέει διάφορα πράγματα, μέχρι να σας πει ότι εγώ ήμουν από τεχνικό λύκειο. Λες, μπράβο ρε. Άρα, πολλοί εδώ μπορεί να μην πιστεύουν καν ότι μπορούν να συνεχίσουν σπουδές μετά. Ενώ είναι λάθος. Διότι χρειαζόμαστε αυτή την προσέγγιση, την τεχνολογική, που βλέπετε ανθρώπους, υποτίθεται ότι είναι έξυπνοι και δεν ξέρουν να λειτουργήσουν την τηλεόρασή τους. Για να μην σας πω αυτούς που στα ερευνητικά κέντρα έχουν ξεχάσει να βάλουν την πρίζα του υπολογιστή και κάνουν έτσι και λέει δεν ξεκινάει. Κάθε φορά που μου το κάνουν αυτό τους λέω είναι επειδή είναι Windows γι' αυτό. Ενώ μπορείς να πεις από την πόρτα πας από το παράθυρο. Άρα, μερικά πράγματα σε εσάς που έχετε μια τεχνική προσέγγιση σας φαίνεται αυτονόητο ότι αυτό το πιάνεις έτσι, το κάνεις έτσι, το κορδίσεις. Εγώ το βλέπω τώρα, βλέπω και τα αγόρια. Είναι μερικοί που όταν έχουν ένα μηχανάκι, είναι σαν να έχουν διαστημόπλιο. Δεν ξέρουν καν τι είναι. Αυτούς τους έχουν πει ότι εκεί είναι το κλειδί, κάνεις έτσι, ευτυχώς που δεν έχουν βάλει ταχύτητα και μετά είναι ο Θεός να φυλάει. Και αυτόν και όλους τους άλλους που περνούν. Και είναι οι άλλοι, έχουν ένα μηχανάκι και έχεις την εντύπωση ότι έχουν ένα puzzle τρεις διαστάσεις. Μπορεί να το ξεβιδώσουν όλο, το βγάζουν, το κάνουν, το αράζουν. Τι το θέλει, πόσες φορές να το κάνεις, μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτοί εδώ είναι αυτοί που με ενδιαφέρουν. Οι δεύτεροι. Αυτοί που κάνουν puzzle τριών διαστάσεων. Οι πρώτοι ξέρω και εγώ να το κάνω. Γιατί και εγώ πιστεύω στον Χριστό. Άρα, όταν κάνω το σταυρό. Θέλω να πω,
Θέλω να πω ότι εσείς, μερικοί από εσάς, μπορώ να σας κάνω και μερικά τεστ χωρατηληπτικής, κάνω ό,τι θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Λοιπόν, τα αντικείμενα που είναι σε τρεις διαστάσεις, μερικοί από εσάς τα βλέπουν πολύ καλά. Γιατί έχουν μια πιο τεχνική προσέγγιση, ενώ οι άλλοι που έχουν πιο καλλιτεχνική ή πιο λογοτεχνική δεν έχουν ιδέα τι βλέπουν. Άρα, βλέπετε αυτό το αντικείμενο, το κάνω έτσι και όσο λέει ποιο είναι, βλέπουμε είναι το ίδιο, έκανα μια περιστροφή. Άρα, στον χώρο λοιπόν αυτών των επαγγελμάτων του μέλλοντος, πρέπει να καταλάβετε το εξής. Για να σκεφτούν τα πανεπιστήμια της Κύπρου να βγάλουν ουσιαστικά τέσσερα διπλώματα σε επίπεδο, σε κάθε πανεπιστήμιο, είναι μάλλον ότι υπάρχει χρήση. Και επιπλέον να καταλάβετε, ειδικά για τα πολύ μεγάλα πως είναι μάστερ κτλ, είναι παράκριβα. Δεν είναι καν ότι είναι φθηνά, είναι παράκριβα και παρόλα αυτά είναι τίγκα. Γιατί υπάρχει ζήτηση. Άρα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι ανάλογα με τις τάσεις που έχετε, πρέπει να το συνδυάσετε με αυτό που έρχεται. Είναι κρίμα να μην ξέρεις τίποτα από συγκολήσεις. Εγώ το βλέπω, να ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ ωραία σεμινάρια για συγκόλυση μέσα στη θάλασσα. Γιατί είναι μερικοί που είναι πολύ καλοί στη συγκόλυση, αλλά στην ξηρά. Όμως πρέπει να καταλάβετε, αυτές εδώ οι πλατφόρμες όταν έρχονται, τα καράγια όταν έρχονται, χρειάζονται ανθρώπους που κάνουν συγκόλυση και μέσα στο νερό. Άρα, άμα εγώ σας πω ότι υπάρχει σεμινάριο στην Αθήνα, τουλάχιστον αυτό που ξέρω προσωπικά γιατί έχω πάει, είναι η Marex, μπορεί να πάτε εσείς εκεί πέρα να κάνετε το σεμινάριο και να έχετε μια πιστοποίηση ότι είστε συγκολητής και μέσα στη θάλασσα. Και υπάρχει, δηλαδή δεν είναι να πάτε Νορβηγία ή Αμερική, είναι εδώ και πιστοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Λέω λοιπόν ότι άμα ξέρετε μερικά στρατηγικά σημεία, μπορείτε εσείς να σκεφτείτε ανάλογα με το τι θέλετε. Εντάξει, είναι μερικοί από εσάς που μπορεί να είναι αλλεργικοί στο νερό. Το δάκρυο είναι μερικοί που ανακάλυψαν ότι δεν έχει λιμάνι ακόμα. Λοιπόν, άρα για όλους τους άλλους, άμα έχετε μια τάση, να σκεφτείτε ότι μπορείτε να μπείτε σε μια διαδικασία που είναι κοντά σε αυτό το πλαίσιο. Που σημαίνει πρακτικά ότι σας δίνει προοπτικές. Άμα θέλετε πιο πολύ τα μηχανικά, να κοιτάξετε πώς φτιάχνονται οι πλατφόρμες. Που θα σας αρέσει η κατασκευή. Γιατί θα φτιάξουμε τέτοιες πλατφόρμες. Είναι κρίμα να μην είσαι μέσα με αυτό το πράγμα. Σας δίνω ένα παράδειγμα όσο αφορά, θυμάστε αυτό που έλεγα τα φαγάδικα. Σε κάποια φάση ήμουν σε μια υπηρεσία στο Υπουργείο Άμυνας και μιλούσα με έναν κριτικό. Ήταν η πρώτη φορά, ήταν πριν χρόνια. Αυτό ήταν από τον Νότο. Και μου λέει, καλά, δάσκαλε, θα γίνουν όλα αυτά. Λέω, ναι, ετοιμάζουμε. Τώρα ξέρεις τι σκέφτηκα. Στρατιωτικό, σαν αεροπόρτο. Θα κάνω εγώ ένα φαγάδικο δίπλα. Θα τους πουλάω σουβλάκια 800 άτομα. Δεν θα σκέφτει κανένα να το κάνει δίπλα. Ποιος θα ψήνει ψησταριά δίπλα από την πλατφόρμα. Δεν μου κάνει έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι βλακεία, αλλά όχι, είναι σωστό. Γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για το απόλυτο μονοπόλιο. Σε κάποια φάση, αν τολμούσα, μου έλεγε μήπως να μπω κατευθείαν στην πλατφόρμα και να έχω κριτικό σουβλάκι. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητα του τομέα. Πρέπει να σκεφτείτε ότι όταν γίνεται κάτι που αλλάζει, πρέπει να σκεφτείτε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Π.χ. εδώ έχετε και πλαστικά στην Κρήτη, πρέπει να ξέρετε ότι τα πλαστικά φτιάχνονται από το πετρέλαιο. Άρα αυτό εδώ είναι μεταποίηση, πολυουρεθάνιο, μεθυλένιο. Αυτό σημαίνει τι, ότι όταν έχετε βασικές γνώσεις σε έναν τομέα, επειδή ο μεγάλος τομέας αλλάζει, τότε εσείς μπορείτε να πείτε, μα εγώ έχω κάνει stage, σεμινάριο, έχω πάει εκεί πέρα κτλ. Ενώ άμα δεν έχετε σκεφτεί ποτέ συνολικά, λέτε θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, και τελικά δεν σας χρειάζεται κάποιος, γιατί ο τομέας αυτός δεν έχει αναπτυχθεί. Άρα, η ιδέα ποια είναι σε γενικές γραμμές. Οι αλλαγές υπάρχουν και θα το δείτε ακόμα και αύριο, όπως σας λέω για το θέμα της τριμέρους.
θα ανοίξουν νέα οικόπεδα που αφορούν την Κρήτη, ειδικά αυτά εδώ που είναι δίπλα και αυτά που είναι η λεκάνη Ροδότου. Και η λεκάνη Ροδότου έχει μια αξία ανάλογη από αυτά. Αλλά άμα βάλετε αυτά, συν αυτά, συν αυτά, η συνολική αξία από τα οικόπεδα που υπάρχουν μόνο από αυτά που έχουν βγει τώρα είναι 1,73. Μόνο Ελλάδας και Κύπρο. Μόνο Ελλάδας. Στην Κύπρο είναι 1,4. Θα μου πείτε, εντάξει, αυτά τα νούμερα είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα πολλά. Είναι πολύ απλό, γιατί μην ξεχνάτε τα νούμερα που σας είπα πριν, το κόστος. Το κόστος. Το κόστος εξόρυξης είναι το μισό από αυτό που βρίσκεται. Το κόστος για το γεωτρύπαινο, το κόστος της ενοικίας κλπ. Όλα αυτά είναι πανάκριβα. Άρα, άμα ένα κοίτασμα αξίζει ένα δις, δεν πάει κανένας. Τόσο απλά. Πρέπει να καταλάβετε ότι άμα πάει ένα δις, θα χαλάσει τα μισά. Okay. Άρα είμαστε στα 500 εκατομμύρια. Συμφωνούμε. Αυτός εδώ θα πάρει μόνο τα 20% από τα 500 εκατομμύρια. Άρα θα είμαστε στα 10. Όμως, σας υπενθυμίζω ότι είμαστε στα 100. Ποιο είναι το κόστος να βρει για μια τρύπα 70 εκατομμύρια. Για να είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει κάτι, πρέπει να ξοδέψει 5 τρύπες. 350 εκατομμύρια. Άρα εδώ βλέπετε αμέσως ότι πώς μπορεί να ασχοληθεί με ένα πράγμα που στην καλύτερη περίπτωση θα έπαιρνε 100 και θα ξοδέψει 350 δίχως τα μπόνους υπογραφής κτλ. Άρα αναγκαστικά να φανταστείτε ότι για όλα τα έξοδα που γίνονται, προσέξτε, η εταιρεία όταν κάνει αυτές τις τρύπες, τα έξοδα είναι όλα δικά της. Δεύτερη τρύπα δικά της, τρίτη τρύπα δικά της, πέμπτη δικά της. Μετά αν βρεθεί κάτι και είναι εμπορεύσιμο, άρα τώρα έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου, η Κύπρος τώρα μόνο με το οικόπεδο 12 και μόνο με το κοίτασμα Αφροδίτη θα πάρει 550 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 25 με 30 χρόνια. Χωρίς να κάνει τίποτα ως κράτος. Μόνο και μόνο από το συμβόλαιο που έχει κάνει για αυτές τις προδιαγραφές. Άρα έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι είμαστε σε αυτή τη φάση που τα σκεφτόμαστε και θα μου πείτε γιατί είμαι τόσο σίγουρος. Κάτι. Το κοίτασμα Λεβιάθαν ήταν το μεγαλύτερο κοίτασμα, το μεγαλύτερο κοίτασμα της 15ετίας για offshore. Το 2010. Το Ταμάρ ήταν το μεγαλύτερο κοίτασμα της χρονιάς 2009. Ο ΖΟΡ, που εμφανίστηκε τώρα το 2015, άρα φανταστείτε τώρα ότι έχετε το παγκόσμιο ρεκόρ που είναι ο Λεβιάθαν, είναι εδώ. Και ο ΖΟΡ, αντί να τον ξεπεράσει έτσι, πούμε και να πούμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, έκανε το διπλάσιο από το παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό δεν είναι πια κοίτασμα, είναι υπεργιγαντιαίο κοίτασμα. Και να καταλάβει πρακτικά τι σημαίνει την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος βγάζει λεφτά. Έχει κάνει 1.500 γεωτρήσεις. 1.500. Ναι. Με μία τρύπα άλλαξε την οικονομία της ενεργειακά 40%. Με μία. Είναι ο ζώο. Αλλά τι θέλει να πει. Εμείς νομίζουμε ότι πάνω κάτω στην αρχή θα έχουμε μερικά μικρά κοιτάσματα. Εδώ και από εκεί. Άντε να έχουμε κι άλλο ένα. Ξαφνικά βλέπουμε ένα τεράστιο κοίτασμα των Λεβιάθαν, παγκόσμιο ρεκόρ, και τώρα βλέπουμε υπεργιγαντιαίο κοίτασμα, που είναι το κοίτασμα ΖΟΡ, που είναι ακριβώς δίπλα. Άρα τώρα να καταλάβετε, θα το κάνω έτσι, η Κύπρος που δεν ασχολιόταν καθόλου με τα κοιτάσματα και θεωρούσε σαν εσάς, ας πούμε, ότι δεν έχει μεγάλη σημασία, όταν βρέθηκε το κοίτασμα ΖΟΡ, τσατίστηκε. Θα σας δείξω γιατί. Τώρα θα κάνετε τους Κύπρους. Τους όσους εσείς φαίνεστε τσατισμένοι κανονικά. Ωραία, τσατίστηκαν για ποιο λόγο. Γιατί όταν εμφανίστηκε το κοίτασμα ΖΟΡ, αν θυμάστε, στην αρχή έλεγα δεν υπάρχει τίποτα, δεν ασχολούμαστε. Μην ποιος ασχολείται αυτό, εγώ θα γίνω ζαχαροκράτης. Λοιπόν, ξαφνικά εμφανίζεται και εδώ είναι η γραμμή της ΑΟΣ της Αιγύπτου και εδώ είναι της Κύπρου. Και το κοίτασμα είναι εδώ. Και σταματάει εδώ.
Ακριβώς εδώ. Αυτό που μπαίνει μέσα είναι μόνο 0,1 σε 100. Εδώ μπαίνει το 99,9. Αυτό είναι ικανό να σου δημιουργήσει τα τσίλα, δεν είναι. Όμως αυτό είναι που ανακοινώσαμε στον τύπο. Στην πραγματικότητα τι γίνεται τώρα, το βλέπετε από πάνω. Εδώ προσέξτε, είστε Κύπροι, είστε ακόμα πιο εκνευρισμένοι από το που θα δώσω σαν εξήγηση. Διότι η γεωλογική δομή μπαίνει και μέσα. Αλλά το κοίτασμα της γεωλογικής δομής είναι το μπλε. Και αυτό σταματάει εδώ. Ναι, ακριβώς, ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το θέμα. Σταματάει ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα, ξαφνικά, αλλά καλά, εμείς που λέγαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει και τα λοιπά, ξαφνικά βρίσκεται ένα τεράστιο κοίτασμα δίπλα. Και κανονικά, εδώ είναι η δικαίωση των τεχνικών, πώς. Αν τους εδιέβαινε, πριν γράψουν τις γραμμές, θα μπορούσαν να προχωρήσουν παραμέσω. Αυτό είναι πονηρή σκέψη. Λοιπόν, οι γραμμές είναι πάνω στη μέση γραμμή. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Άρα για να το χαρίσει, για να το χαρίσει, γιατί σε βλέπω ότι προσπάθησες πονηρά. Έχει πετρέλαιο. Το πετρέλαιο δεν είναι ακριβώς από κάτω από εδώ, είναι πιο εδώ. Το 40% του πετρελαίου είναι στην ΑΟΣ της Κύπρου. Και αυτό το πετρέλαιο εδώ αξίζει περισσότερο από την Αφροδίτη. Άρα, αυτό σημαίνει ξαφνικά ότι εδώ έχει γίνει η γεώτρηση, τη βλέπετε. Ναι. Άμα σας πω τώρα ότι προγραμματίζεται άλλη γεώτρηση πιο εδώ, θα σας ξαφνιάσει. Γιατί την απλούση είναι δυνατόν, τι κάνει εκεί πέρα. Άρα, όλα αυτά που σας λέω είναι να καταλάβετε ότι πριν μερικούς μήνες, το ανάλογο από εσάς πολιτικοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει. Βλέπετε τώρα την νοητική σφαλιά. Ξαναλέω εδώ τώρα. Θέλω να σα δείξω πώς είναι. Αυτό εδώ είναι καρστικός ασβεστόλιτος. Άρα είναι ασβεστόλιτος, ξέρετε όλοι ασβεστόλιτο. Καρστικός, είναι από τα γερμανικά. Είναι ασβεστόλιτος που έχει δεχτεί πολλές τρύπες από το νερό και είναι γεμάτο σαν τρυπητό. Άρα τώρα θέλω να το καταλάβετε, εφόσον είστε τεχνικοί, να καταλάβετε αμέσως. Φανταστείτε τώρα αυτό ανάποδα, το βάζετε μέσα στη θάλασσα και όπου έχει τρύπα έχει φυσικό αέριο. Τίνγκ. Άρα, για να καταλάβετε τι λέω. Η Αφροδίτη είναι 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα φανταστείτε ότι είναι 10 επί 14. Είναι μικρότητα. Το κοίτασμα ζώων που είναι υπεργιγαντιαίο είναι 10 επί 10. Ξαφνιάστηκε. Θα πεις κάτι του τύπου too good to be true. Όχι. Διότι ξεχνάμε το πάχος. Το ωφέλιμο πάχος στην Αφροδίτη είναι 70 με 100. Στο κοίτασμα ζώων 600. Αλλά τώρα κοιτάξτε για όσους ξέρουν ελάχιστα μαθηματικά, είναι ότι όταν κάνετε 10 επί 10 επί 600, έχετε ένα γομάρι, δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Άρα τώρα τι κάνουμε. Ψάχνουμε για στόχο. Προσέξτε, θα σας ανοίξει η όρεση. Τον αγαπημένο εκεί πέρα. Χωρίς καμία κομπίνα, με συγγραμμή κανένα. Αυτό είναι το κοίτασμα ζώων. Άρα πριν το κοίτασμα ζώων, κανένας ακόμα και οι ειδικοί δεν έψαχναν για ασβεστόλιτο. Ψάχναμε μόνο για ψαμίτες. Έγινε μια ανακάλυψη τυχαία στη Βενεζουέλα, το είχε η Έννη και βρήκε ότι σε ασβεστόλιτο καρστικό μπορούμε να βρούμε πράγματα. Σου λέει, μα έχουμε ένα κοίτασμα εδώ, δεν το δοκιμάζουμε. Από σπόντα το δοκιμάζουμε. Σπόντα. Άρα, τι είναι η σπόντα σε αυτό το τομέα? Λέγεται στα αγγλικά serendipity. Serendipity είναι η ικανότητα να βρεις αυτό που δεν ψάχνεις. Αυτό. Είναι καλό για τη δουλειά, ξέρετε. Κάνουν τη γεώτρηση και βρίσκουν αυτό εδώ ότι είναι τέτοιου τύπου. Και τι βλέπουμε τώρα. Μετά σκεφτήκαμε όλοι οι γεωλόγοι
Ρε παιδιά, μήπως κοιτάσματα τέτοιου τύπου έχουμε και αλλού και είναι τα κίνδυνα. Ω, η Κρήτη. Θεέ μου, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι υπεργιγαντιαίο. Η Κύπρος μπορεί να έχει 3 κοιτάσματα ανάλογα. Και η Κρήτη από μόνη της μπορεί να έχει 4. Εδώ του έφυγε τη μαστέρα τώρα. Έχει δίκιο, όχι και εγώ να δεις πώς έκανα. Γιατί τι γίνεται, θα μου πείτε πώς έχουν εμφανιστεί αυτά και δεν τα ξέρουν. Α, στην πραγματικότητα τι γίνεται, αυτές εδώ οι δομές είναι του ίδιου τύπου γεωλογικές και πάνω κάτω τι έχει γίνει. Ο Νείλος τροφοδοτεί συνεχώς. Τώρα σκεφτείτε το εξής, επειδή είστε και πιο τεχνική. Άμα κλείσω το Ζιβραλτάρ, εκεί που είναι η ένωση Ισπανία-Μαρόκο, το κλείσω, τι γίνεται. Λίγο. Ποιος είπε ξεχυλίζει. Όχι, δεν ξεχυλίζει. Θα γυρίσουν όλοι σαν να πω. Δεν περνάει νερό. Θα κατέβω. Ναι. Θα το πιο κοντά. Κάτι έδικα. Τα μηνά μου είπαν καλά λόγια για εσάς. Μπράβο, θα στεγνώσει η θάλασσα. Και αυτός εδώ πήγε να το πει. Άρα θα στεγνώσει. Όταν θα στεγνώσει, εξάρτηση. Δεν το λέμε στεγνοτήριο, τέλος πάντων, εξάρτηση. Πεθαίνουν όλα. Αυτό έγινε. Όταν πεθαίνουν όλα, όλο το ζωικό μετατρέπεται. Αυτό έχει γίνει 7 φορές. Άρα έχει γίνει σαν μπακλαβάς. Και αυτός ο μπακλαβάς παράγει φυσικό αέριο βιογενές. Το οποίο δεν προέρχεται από τη διάσπαση του πετρελαίου. Προέρχεται κατευθείαν από μικροοργανισμούς που πέθαναν. Άρα είναι ακριβώς φυσικό και γι' αυτό στην Κύπρο το φυσικό αέριο που βρίσκουμε είναι 98% καθαρό μεθάνιο. Κανονικά, σε κοίτασμα που είναι από διάσπαση, έχουμε θιούχα 16 με 20. Άρα αυτό είναι μεγάλο κόστος που στα δηληστήρια. Γιατί πρέπει να το καθαρίσω, να το πουλήσω. Ενώ εδώ είναι ήδη καθαρό. Αυτό λοιπόν έχει γίνει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Και τι γίνεται. Αυτά είναι τροφοδότησαν διάφορες ζώνες. Εδώ το ξαναβλέπετε με αυτές τις ζώνες. Και όταν κοιτάζετε τώρα πώς έχει γίνει αυτή η περίπτωση και πώς είναι το ζώο, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ζώνη του Ηροδότου, και εδώ είμαστε στην Κρήτη, τα βλέπετε αυτά τα μπλε, εδώ αυτά λέγονται Λάγκο Μάρε, είναι οι παλιές λιμνοθάλασσες. Τι σημαίνει αυτό. Είναι το Μεσολόγιο. Είναι η λιμνοθάλασσα. Την ώρα που έπεφτε σε λιμνοτήριο, θα δημιουργήθηκαν λίμνες. Αυτές έσβησαν μετά τις άλλες. Εκεί πέρα λοιπόν τα κοιτάσματα, τι γίνεται. Όταν έχετε μικροοργανισμούς μετακινούνται. Τι θα κάνουν, θα είναι εκτός λίμνης ή μέσα στη λίμνη. Η πυκνότητα της λίμνης θα γίνει μεγαλύτερη σε σχέση με τους μικροοργανισμούς. Άρα τι έχει γίνει. Εδώ τι βλέπουμε. Αυτά εδώ τα σημεία τα μπλε είναι πράγματα που ήταν του τύπου παλιές λιμνοθάλασσες. Τις οποίες μέχρι το 2015 κανένας δεν το ψάχνει. Κανένας. Ναι. Σας το λέω γιατί έχω εδώ και κριτικό που ήταν και στο μεταπτυχιακό στην Καβάλα, για μάστερ που κάνουμε εμείς. Δεν άκουγες για καρστικό ασβεστόλιθο για όλη τη χρονιά. Βέβαια τώρα την επόμενη χρονιά θα το φέραμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το δείτε σαν ενιαίος χώρος και να καταλάβετε ότι αν αυτό έγινε με το κοίτασμα ζώων που δεν το πίστευε κανένας, να καταλάβετε ότι θα γίνουν κι άλλα. Και το ερώτημα είναι το εξής. Πόσο καιρό θα περιμένετε να είστε κι εσείς σε αυτό το δομέα ή απλώς να τον κοιτάζετε απ' έξω. Λέω λοιπόν, επειδή είμαστε σε μια τεχνική και εγώ θα το λέγω σιγά σιγά και τεχνολογική εκπαίδευση, πρέπει να θυμάστε το εξής. Η ικανότητα που έχει ο εγκέφαλός σας να δείτε τεχνικά πράγματα, άλλοι εγκέφαλοι δεν την έχουν. Όσο και να χτυπήσουν. Άρα μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα, δεν μας πειράζει. Αλλά λέω απλώς ότι σε αυτό το τομέα, επειδή θα υπάρχει αυτό το τεράστιο άνοιγμα και επειδή η κοινωνία
ακόμα και εσύ, έχει την τάση να απαξιώνει το τεχνικό από το γενικό, στην πραγματικότητα θα είναι η μεγάλη επανάσταση, γιατί ξαφνικά θα πρέπει να βρούμε πάρα πολλούς τεχνικούς, τεχνίτες κτλ. Ενώ εμείς δεν ποντάραμε πάνω σε αυτό. Π.χ. είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι το πιο σημαντικό είναι ο τουρισμός. Οκ. Okay. Άλλοι θεωρούν ότι το πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας. Οκ. Okay. Δεν έχετε αυτά τα δύο, τι κάνετε. Α, κατάλαβα. Δηλαδή ούτε καν το σκεφτήκατε ότι μπορεί να μην τα έχετε. Όπως σας υπενθυμίζω ότι όλοι οι τουρίστες της Ρωσίας που πήγαιναν στην Αίγυπτο, ξαφνικά τους είπαν να μην πάνε πια στην Αίγυπτο και ήρθαν όλοι στην Κύπρο με οδηγία. Αυτή την περίοδο, για όσους δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα, οι τουρίστες, οι Ρώσοι στην Τουρκία τους έχουν πει να μην πάνε. 11.000 ακυρώσεις. 6.000 άτομα που ήταν εκεί πέρα τους είπαν να συντομεύουν το ταξίδι τους και να μην ξαναπατήσουν μέχρι να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό σας το λέω όχι να σας φοβήσω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, καμία σχέση. Ότι αντιθέτως θα έχετε μεγαλύτερο ρώσικο τουρισμό αυτή την περίοδο, γιατί θα πρέπει να πάνε κάπου που να μοιάζει. Αλλά αυτό που μοιάζει είναι η Κύπρος και η Κρήτη στην περιοχή. Εντάξει. Γιατί μετά έχουμε άλλες περιοχές που είναι και αυτές επικίνδυνες. Σας το λέω αυτό λέγοντας ότι υπάρχει και η γεωπολιτική που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα με μία και άμα δεν έχετε καμία προετοιμασία, είστε εκτεθειμένοι. Γιατί ελπίζω να καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Γιατί μερικοί από εσάς έχετε δύο Ρώσους. Έχετε δύο Ρώσους. Έχετε δει πόσα ξοδεύουν. Πολλά. Α, μου αρέσει να λέω πολλά. Λοιπόν, ξοδεύουν περισσότερα από ό,τι νομίζετε, απλώς δεν το έχετε δει. Άρα τι γίνεται. Στην πραγματικότητα τους τριμώχνετε και τους λέτε εκεί να μην πας. Εκεί έχεις πρόβλημα. Εκεί αυτός είναι εναντίον μας. Στο τέλος έχουμε μόνο μερικές επιλογές. Σας το λέω γενικότερο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Σε βάθος χρόνου. Μερικά προβλήματα που ακούτε στον τύπο και θέματα τρομοκρατίας κτλ. Δεν ξέρω αν τα έχετε συνδυάσει με την τρογονάπρεση. Θα θέλω να σας πω το εξής. Αν μερικές χώρες, σαν τις δικές μας, δεν αγόραζαν τα πάντα από αλλού, δεν θα είχαν αναπτυχθεί αλλού για να κάνουν και άλλα πράγματα. Θα είχαμε χρησιμοποιήσει τα δικά μας. Και αυτό, να ξέρετε, από το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι πρέπει να προωθούμε τις αυτόχθονες πηγές ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να έχουμε απεξάρτηση, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη οικονομία στον κόσμο. Άρα μην σας ξαφνιάζει αν δεν το ξέρετε, το ξέρουν όλοι οι άλλοι εκτός από τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι είμαστε χάλια. Πριν περάσετε σε άλλο, επί του εδάφου της Κρήτης, του εδάφου, έχουν γίνει έρευνα για τα κρέμα. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, καθησυχάζω και αυτούς που έχουν και οικολογικές αντιλήψεις, γιατί εμείς δεν είμαστε να κάνουμε τρύπες πάνω. Έχουν ανοίξει παλαιότερα το γεωτρήσιο, έχει βρεθεί γραέ και πήγε το ημέ και τις φράγες, γι' αυτό. Okay. Λοιπόν, άρα, να ξέρεις, αυτά τα πράγματα είναι μια ωραία προπαγάνδα που μας αρέσει να την ακούμε, αλλά οφείλεται σε ένα απλό γεγονός. Άμα τρυπήσετε στο χωράφι σας και βρείτε φυσικό αέριο, αυτό ανήκει στην Ελλάδα. Άμα είστε στον Καναδά ή στην Αμερική, ανήκει σε εσάς. Αλλά στον Καναδά και στην Αμερική η τρύπα μένει και βγάζεται. Όταν λες ότι το σφραγίζει, δεν είναι το ιγμέ που το σφραγίζει. Είναι ο ίδιος ο τύπος που το σφραγίζει, γιατί αλλιώς του παίρνουν όλο το χωράφι. Το χάνει όλο. Γιατί οτιδήποτε είναι στο υπέδαφος ανήκει στο κράτος. Δεν ανήκει σε αυτό. Άρα, ναι, όχι, όχι, δεν πρέπει να αλλάξει. Ευτυχώς που δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί εμείς το θέλουμε να είναι για την Ελλάδα. Το ξαναλέω τώρα. Τα στρατηγικά αποθέματα είναι όλα μακριά από τις ακτές. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Γιατί από τη στιγμή που είσαι σε ένα χωράφι, πήγε μέσα και βγάλει σε γράμμα τη Ελλάδα, δεν θα είναι. Όχι. Εδώ δεν αφορολογείται. Όχι. Δεν θα ξέρω σου το πράγμα. Μπράβο. Σου απάντησε. Ακριβώς. Αυτό κάνω. Πηγαίνουν όπου να είναι, τρυπάνε όπου να είναι και γίνει κατευθείαν. Όχι, αντιθέτως, αυτό είναι ασφάλεια για την Ελλάδα και σου επιτρέπει να εξασφαλίσεις ότι άμα θες να το κάνεις, θα το κάνεις με την Ελλάδα και μετά θα πάρεις ως ποσοστό ως εταιρεία. Αλλά όχι να τρυπάς όπου να είναι. Αντιθέτως,
Αλλά το θέμα μας δεν είναι καν αυτό. Το θέμα μας είναι, δεν υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα όπως βλέπουμε εδώ, πάνω στη γη. Είναι μακριά από τις ακτές και οφείλεται σε ένα πολύ απλό γεγονός, οφείλεται στην Μεσογειακή Ράχη. Και γι' αυτό δεν έχουμε μεγάλα κοιτάσματα πάνω από την Κρήτη και έχουμε όλα από κάτω, γιατί τι γίνεται. Η Αφρικανική πλάκα πηγαίνει από κάτω και τρίβει την Ευρασιατική πλάκα από κάτω. Επειδή την τρίβει, δημιουργεί πτυχές. Αυτές οι πτυχές γίνονται οι παγίδες για υδρογονάθλες. Και γι' αυτό, αν κοιτάξετε καλά, θα δείτε, θα βλέπετε εδώ τους άλλους, ότι εδώ έχετε ένα τόξο έτσι. Αυτό το τόξο είναι ακριβώς το τόξο που προέρχεται από την πτυχή που έχει σπρώξει αυτή εδώ η πλάκα. Θυμάστε για όσους έχουν πάει προς Χανιά, από την άλλη πλευρά από κάτω δεν έχουμε αρχαιολογικό χώρο που έχει σηκωθεί. Θέλω να δω αν το... 9 μέτρα. 9 μέτρα. Αυτό το κοιτάζετε αυτό και έχετε πάει, παρά είναι η λίγη, η ώρα είναι το λιμάνι εκεί πάνω. Στην πραγματικότητα γίνεται την ώρα που σπρώχνει από κάτω η Κρήτη στρίβει. Εντάξει, έχει κλείσει. Δεν είναι απλώς ότι περνάει από κάτω, κάνει έτσι, ανεβαίνει. Το κάτω μέρος της στρίβης ανεβαίνει, το πάνω μέρος κατεβαίνει. Εδώ λοιπόν, τι βλέπετε, ότι τα στρατηγικά αποθέματα είναι από την Μεσογειακή Ράχη και οφείλεται στις τεχνικές πλάκες. Και τι βλέπετε εδώ, π.χ. το ανάλογο. Εδώ θα δείτε, γιατί εδώ είναι γεμάτο κοιτάσματα, αλλά εδώ έχουμε δείξει μόνο τα κοιτάσματα που είναι offshore. Στην Αλγερία έχουν κοιτάσματα στην ξηρά. Το που σε απασχολούσε. Αλλά εδώ είναι επειδή η τεκτονική πλάκα είναι εδώ. Ενώ εδώ μέσα είναι μέσα στη θάλασσα. Και γι' αυτό για πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι εδώ είναι άδειο. Και θεωρούσαμε ότι είναι εδώ που υπάρχουν, εδώ που υπάρχουν. Αλλά όχι εδώ. Άρα αυτό έγινε η μεγάλη αλλαγή φάσης, έγινε το 2003. Τέλος πάντων, για τα δικά μας, ήθελα απλώς να σας ενημερώσω, γιατί μπορεί και αύριο να είμαστε και πιο χαρούμενοι από ό,τι νομίζουμε. Αλλά τέλος πάντων, θα το δούμε. Θα καταλάβουμε το εξής, ότι αν ξαφνικά η Αίγυπτος, που έχει βρει όλες αυτές τις ανακαλύψεις, ασχολείται με εμάς, που εμείς δεν πιστεύουμε σε τίποτα, και έρχεται κάνει υπογραφή μαζί μας, πάνω στη μέση γραμμή, χωρίς καμία κομπίνα, και με την Κύπρο, που και αυτή ασχολείται, κάτι σημαίνει ότι υπάρχει μια αλλαγή. Αλλά είναι καλό να το ξέρουμε, είναι καλό στη διάρκεια των σπουδών σας που θα ασχοληθείτε με αυτό, να έχετε και μερικές διαλέξεις που αφορούν ειδικά αυτό το θέμα και πώς εσείς, στο δικό σας το επίπεδο το τεχνικό, πού μπορείτε να πείτε ακριβώς, σε ποιες είναι αυτές οι θέσεις εργασίες που μπορούν να παίξουν με συγκεκριμένο τρόπο και μετά μπορεί να δείτε ότι μπορεί να οργανωθείτε στο μυαλό σας, στα σεμινάρια που κάνετε, να πάρετε μία οδό που σας επιτρέπει να χωθείτε σε αυτό το τομέα κανονικά. Και όχι να αποχωρείτε από σπόντα, θα έχετε εμπλουτίσει το νοητικό σας υλικό και την εμπειρία σας. Αυτό ήθελα να σας πω σε γίνει. Ανοίγουν αύριο οι οπλές πίσω από την Κρήτη. Στην Κρήτη πάνω. Εδώ. Τι έργα πρέπει να γίνουν, δηλαδή τι επιχειρήσεις προβλέπετε να ανοιχτούν κατά την άποψή σας για να λειτουργήσουν, να βοηθήσουν και τις δύο οπλές και για να... Αλλά όχι πάνω στην Κρήτη, κάτω. Νότια, στο νερό. Άρα οι υπηρεσίες, οι πρώτες που γίνονται, πρώτα απ' όλα είναι οι υπηρεσίες που λέμε υπηρεσιών. Είναι όλες... Ή το υγραέριο, δεν θα καθαρίζεται, θα καθαρίζεται το πετρέλαιο, όλα αυτά. Το είναι μετά, εφόσον το έχεις βρει. Εντάξει, αυτό μιλάστε για τα δηληστήρια. Ωραία. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αέριο που είναι πολύ καθαρό, αλλά το θέμα μας ποιο είναι, δείχνει το δηληστήριο, είναι η μεταποίηση σε υγροποιημένο. Άρα το υγροποιημένο τι παίρνουμε, αέριο, το κατεβάζουμε στους μείον 162 βαθμούς, γίνεται υγρό σε μία ατμόσφαιρα και αυτό σας επιτρέπει να στείλετε ένα καράβι αντί να στείλετε 600 καράβια. Αυτό εδώ είναι η προστιθέμενη αξία και θα έχουμε τέτοιο σταθμό στην Κρήτη. Αλλά πριν από αυτό θα έχουμε πρώτα τους σταθμούς υπηρεσιών, άρα είναι μερικοί από εσάς που θα δουλέψουν σε αυτές τις υπηρεσίες. Το ίδιο έχει γίνει και με τους κρητικούς. Με τους Κύπριους, η κριτική είναι εδώ. 80 Κύπριοι δούλευαν στην Έννη.
ήταν η διαχείριση του σταθμού υπηρεσίας, που ήταν η διαχείριση όλα αυτά που πηγαίνουν, έρχονται από τα τρεπάνια κτλ. Να τα ξαναστέλνουν. Δεν είχαν καμία γνώση αρχικά και όλοι μπήκαν στην έννοια και έκαναν state εσωτερικό για να μάθουν. Άρα φανταστείτε τι γίνεται όταν το ξέρετε ήδη, σας παίρνουν κατευθείαν. Αυτοί τώρα που έχουν κάνει ήδη με την έννοια για το κοίτασμα ο Νασαγόρα και, Αμαθούσα, η έννοια θα κάνει τρίτη γεώτρηση. Ποιο θα πάρει? Θα πάρει κατευθείαν αυτό το 80, γιατί αυτού θέλει, εφόσον του έχει ήδη εκπαιδεύσει. Οι άλλοι που δεν είναι εκπαιδευμένοι, δεν έχουν καμία γνώση τεχνική, θα πρέπει να του κάνει ένα φόρμα. Άρα εδώ είναι το ίδιο. Θα γίνει η γεώτρηση με την Total, το ίδιο. Άρα για τα κριτικά δεδομένα, αυτό που θα γίνει πρώτα είναι λιμάνι με υπηρεσίες, που σημαίνει ότι ναυπηγικά θα αλλάξουν και μερικά πράγματα, κατασκευαστικά, μετά θα μπουν οι υπηρεσίες από τις εταιρείες και μετά θα είναι ο σταθμός υγροποίησης με όλους τους σταθμούς που λειτουργούν μαζί του. Εδώ είναι που μιλάμε για το 100.000. Αυτό είναι που θα γίνει στο μέλλον στην Κρήτη, απλώς δεν το ξέρουμε ακόμα εμείς οι ίδιοι, ενώ αυτό προγραμματίζεται ήδη και γι' αυτό βλέπετε τα θαλάσσια οικόπεδα και γι' αυτό έχουμε αυτές τις επαφές σε επίπεδο διακρατικό, γιατί δεν κάνουμε ποτέ συμφωνίες, μόνο και μόνο για τις συμφωνίες. Τις κάνουμε για να κάνουμε κάτι. Άρα εφόσον τις βλέπετε και μπορεί να τις δείτε χειροπιαστά από αύριο, τότε θα πρέπει να αναρωτηθείτε πότε γίνεται η αλλαγή. Το κοίτασμα Ταμάρα εντοπίστηκε το 2009 και είναι εμπορεύσιμο από το 2013. Άρα, όταν πηγαίνετε, ας πούμε, στους Άγιους Τόπους, στο Ισραήλ, άμα πάτε από τους αυτοκινητόδρομους, ο φωτισμός είναι από το μεθάνιο του οικόπεδου Ταμάρα. Δεν είναι κάτι που είναι εξωγήινο, το βλέπουν. Είναι όλος ο φωτισμός από όλο τον αυτοκινητόδρομο που προέρχεται από το μεθάνιο που έχουν βρει στο κοίτασμα Ταμάρα. Άρα, άμα δεν το ξέρετε, ενημερώνεστε. Και σας λέω λοιπόν ότι από την ανακάλυψη του φυσικού αερίου μπορεί να περάσουν μόνο 4 χρόνια μέχρι να είναι εμπορεύσιμο και να πουλιέται. Και έφτιαξαν στο ενδιάμεσο αγωγό που το ενώνει. Είμαστε εντάξει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ θα απαντήσω στις ερωτήσεις, μην αγχώνεστε.